Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Επιστρέφουμε λοιπόν στις κανονικές μας, στην κανονική ροή της Παρασκευής με τα κανονικά μας βραβεία, όχι tribute όπως είχαμε τα άλλα δύο, τις άλλες δύο εβδομάδες. Κάναμε το αφιέρωμα, θα κάνουμε και αφιέρωμα στην τελευταία εκπομπή με όλα όσα αγαπήσατε. Καταλαβαίνετε, έχετε την τελευταία Παρασκευή της χρονιάς. Χαμούλης. Λοιπόν, τέλη Ιουνίου θα είναι. Θέλω αυτό. Να σας πω ότι αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε live στο Facebook σήμερα, είναι κάποια τεχνικά προβλήματα που πάλι αντιμετωπίζουμε. Αν αντιμετωπιστούν μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μας δείτε. Ναι. Αλλιώς γεια σας. Θα μας δείτε έτσι λίγο. Αλλιώς θα μας δείτε από εβδομάδα και αν όλα πάνε καλά. Θέλετε να πάμε σιγά σιγά έτσι στα βραβεία του ραντεβού στις 4. Να πούμε 2-3 πράγματα ρε παιδί μου. Γιατί συνέβησαν αρκετά πραγματάκια την εβδομάδα που πέρασε και τις εβδομάδες που πέρασαν. Και φυσικά έχουμε και τα δικά μας τηλεοπτικά flashback. Σήμερα λοιπόν... Μας άκουσε ο Γιώργος που το ευχηθήκαμε. Αλήθεια. Α, να πω και εγώ στη Σταυρούλα. Σταυρούλα χρόνια πολλά, Σταυρούλα χρόνια πολλά. Σταυρούλα. Να λέμε, ναι. Ναι, ναι. Γενέθλια σήμερα. Να πούμε ένα χρόνια πολλά. Α, στη δικιά μας Σταυρούλα. Ποια Σταυρούλα λες? Τώρα να σου πω στον αέρα. Το ξανθώ το κορίτσι μας. Όχι. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, 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 κατάλαβα. Κάνουμε νοηματική. Κάνουμε μια ώρα, ρε, παιδί μου, μέχρι και. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν εγώ τώρα κάτι. Αν εσύ θες να πας στην Eurovision όπως πηγαίνει το Jason Αντίγονη το άφυλλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό με αυτόν? Μα δεν τον μπορώ παιδιά. Παιδιά τώρα μου στέλνει μήνυμα χθες ένας φίλος μου καθώς βλέπαμε Eurovision και γυρίζει και λέει όχι τίποτα άλλο, θα βλέπουν σε εμάς τον Jason Αντίγονη το άφυλλο και θα φοβούνται. Άμα είναι έτσι ένας από αυτούς μπορεί να είναι άλλοι και άλλοι και δεν έρθουν κανένα στη Eurovision. Γι' αυτό δεν θα μας ψηφίσουν τελικά. Να τα. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν εγώ. Ότι θα ξεκινήσουμε με την Βουλή σήμερα. Τη Βουλή τη δικιά μας. Ναι, αλλά όχι ακριβώς με το τι υπόθηκε στη Βουλή. Θέλω να σε πάω πίσω κάποια χρόνια. Όταν ακόμα η Ελένη Μεργάκη έκανε πρωινό. Στον Αλφα όμως, το καφέ με την, καφές με την Ελένη. Και θέλω να σου, να σου δώσω μια όταν πορεία της. Α, όταν είχε πρωτοπάει, έφυγε από ναι. Την Αντένα και πήγε στον Άρη και είχε κάνει, ξεκινήσει το πρωί. Μετά πήγε ακριβώς μεσημέρι. Θέλω λοιπόν εγώ να σου πω τώρα ότι είχε καλεσμένη τη Λιάνα Κανέλη κάποτε. Και γύριζε και μιλάγανε για τη Βουλή. Και λέει ότι δίνονται προσκλήσεις, λέει, για τη Βουλή η Πηλιάνε Κανέλη. Η απορία όμως της Μενεγάκη ήταν άλλη. Είναι το βραβείο «Η Βουλή και οι προσκλήσεις». Λοιπόν, οι απλοί άνθρωποι μπαίνουν στη Βουλή. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να φτιάξω να κάνω μια κρούλα να δω τι λέτε. Σας δώσουμε προσκλήσεις, θα ανεβείτε πάνω. Α, δίνουν και προσκλήσεις. Κάνουν καμιά κλήρωση στο τέλος. Φυσικά κυρία Μενεγάκη μου και θα κάνουν κλήρωση στο τέλος. Δίνουν 2 σαλόνια, έναν αποχυμωτή, έναν κουκουτσοβγάλτη και 3 χαλάκια από τη γνωστή εταιρεία. Ναι, και γίνει διπλή η πρόσκληση. Διπλή να πούμε, πρόσκληση, να μην πας ναι. Στη Βουλή. Για να έχεις να το κουβαλείς μετά, γιατί μεταφορικά δεν σου δίνουν αυτά που παίρνετε. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή αυτό που παίρνεις δώρο στο τέλος από τη Βουλή, από τους 300. Τι κλήρωση θα μπορούσε να γίνει στη Βουλή? Δεν ξέρω, ξέρω εγώ να το... Κερδίστε μία ξύστρα. Αυτό. Κερδίστε, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Κερδίστε, τι θα μπορούσε, ένα φυτό εσωτερικού χώρου, γιατί τα έχουν και πολλά στη Βουλή. Κερδίστε ένα αντίγραφο της Βουλής. Κερδίστε ένα μαξιλάρι για να κάθεστε καλύτερα. Γιατί καλά, έχουν φτιάξει τα τέτοια τα έδρανα. Εντάξει, εδώ φτιάχνουν το από πάνω. Ναι, τα και κερδίστε μια ομπρέλα για να μην βραχείτε από πάνω που πιστάζει η Βουλή. Και σε μια στο τόσο που βρέχει στην Ελλάδα. Ναι, μια στο τόσο πλέον. Και τώρα άσε με και εσύ με τον καιρό. Δεν πρόκειται να καλοκαιριάσει ποτέ. Δεν πρόκειται λοιπόν να καλοκαιριάσει ποτέ στην Ελλάδα. Ναι, αλλά το περιμένουμε, αναμένουμε. Αλλά βασικά ξέρεις τι θα κάνει, θα το κάνει απότομα. Θα καλοκαιριάσει. Θα χτυπήσει ένα στραντάρι από εβδομάδα και θα σα πω εγώ πώ θα τρέχουμε σαν τη Τζέλα Δελαφράγκα. Ξέρει τι θα κάνουμε εμεί, θα γκρινιάζουμε και θα λέμε πόπο ζέστη, πόπο ζέστη. Τώρα λοιπόν που ήρθε η δροσά, πάρτε την. Ναι, απολαύστε τη για λίγες μέρες ακόμα. Απολαύστε μετά, τη για λίγες μέρες πολύ ζέστη, ακόμα. Πάει, χαθήκαμε. Έχουν λοιπόν μείνει 2 λεπτά μέχρι τις 4:30. Να υπενθυμίσουμε εμείς τον διαγωνισμό μας, κυρίες και κύριοι. Τον διαγωνισμό για το Burger Fest 18 στη Θεσσαλονίκη.
Έτσι. Σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις λοιπόν για να πάτε. Οι προσκλήσεις αφορούν την είσοδο στον χώρο και όχι κάτι άλλο, να το πούμε αυτό. Έτσι. Μπαίνετε λοιπόν στον διαγωνισμό μας. Τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook ραντεβού στις 4 Παύλα Star FM 97,1. Στο Twitter και στο Instagram ένα μήνυμα το οποίο γράφει τη λέξη διαγωνισμός. Έτσι θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας για να μας δώσετε τα στοιχεία σας και να μπείτε στην κλήρωση για να μπείτε στον χώρο της ΔΕΘ 18, 19 και 20 Μαΐου το επόμενο τριήμερο, το επόμενο Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή. Να μπείτε λοιπόν μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δείτε όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο Burger Festival, να φάτε όσο περισσότερα μπέργκερ μπορείτε, να ακούσετε καταπληκτική μουσική. Όλα αυτά βέβαια πιο αναλυτικά θα τα πούμε μετά τις 5 που είναι το δίλητο του διαγωνισμού. Έτσι, όλα αυτά πιο αναλυτικά το τι θα έχει. Μεγάλο φεστιβάλ. Και αυτό το Σαββατοκύριακο μην ξεχάσετε, αύριο και μεθαύριο, Ράλι Φτιώτιδος, κυρίες και κύριοι. Έτσι, μεγάλο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που δεν βαριέσαι ποτέ. Γίνονται πάντα πράγματα. Και πια πα και με κανό από τη μία περιοχή στην άλλη που πλημμύρισαν όλοι χθες. Ναι, το είδα αυτό. Να μάθει με τις τρέσες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα βραβεία μας σιγά σιγά. Εδώ 4 και 36, 11 του μηνός. Αφού ακούσαμε και τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο με το ολοκένουργιο «Δεν ακούω κανέναν». Δυνατό κομμάτι. Και εσύ τώρα θα ακούσεις και θα ήθελες να μην ξανακούσεις. Μετά από αυτά ήρθε η ώρα να κάνουμε μαθήματα ελληνικών, κυρίες και κύριοι. Part 1 και part 2 και part τον έναν και χτύπα τον άλλον. Power of love. Όχι. Όχι. Σήμερα είναι flashback. Σήμερα είναι ένδοξες στιγμές ελληνικής τηλεόρασης. Τρας ελληνικής τηλεόρασης και πάμε στο βραβείο μαθήματα ελληνικών. Η καρότσα θα έβγαινε αν δεν είχαμε δύο σίγματα. Και έχουμε ήδη 132 νικητές, γιατί ο 133 θα έρθει τώρα. Ο 133ος. Παιδιά, μιλάει άπτες στα ελληνικά. Το ένα σίγμα, τα δύο σίγματα. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, αυτό επίδεξε. Πώς λένε το ένα αυτοκίνητο, τα δύο αυτοκίνητα. 133ος. Μάλιστα. Και ο 134ος. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι κοπέλες μάλλον αυτά λένε και τις παίρνουν για δουλειά. Δεν γίνεται αλλιώς. Μήπως και να πούμε και αυτά του χρόνου για να μας κρατήσουν. Και μετά στρινάκες. Πάμε λοιπόν στο βραβείο στο επόμενο, γιατί σου έχω και δεύτερα μαθήματα ελληνικών. Μαθήματα ελληνικών 2. Με λένε Άννα, έτσι. Έχω όμως ένα επίθερο που χαρακτηρίζει ποια Άννα είμαι εγώ. Είμαι η τάδε Άννα. Οπότε, καταλάβατε, αυτό είναι το επίθετο. Τα ουσιαστικά είναι αυτά που ονομάζονται. Είμαι η τάδε Άννα, λέει. Τώρα τη βάζει μπροστά από το Άννα, δεν έχει σημασία. Το επίθετο δεν είναι έτσι όπως το είχαμε μάθει. Δηλαδή, όχι, αυτή ξέρει τα καλά ελληνικά. Ο κακός δεν είναι επίθετο ο κακός. Όχι. Το επίθετο είναι Τσακίρης. Ναι. Αυτό είναι επίθετο, καταλαβαίνεις. Ναι, και το, λέμε, και το ουσιαστικό είναι λέμε το Άκης. Αυτό, το ουσιαστικό είναι το Άκης. Και το άλλο το επίθετο. Το ουσιαστικό ναι. Είναι το... Δηλαδή, εγώ είμαι ένα ουσιαστικό με επίθετο μαζί. Είμαι συνοθήλευμα επιθέτου και ουσιαστικού σε ένα πρόσωπο. Να πω την καλησπέρα μου στον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη. Και γενικότερα στον κύριο Μπαμπινιώτη που κάνει μια ωραιότατη εκπομπή στο Κοσμοτέχη Ιστορή. Τα λάθη στη γλώσσα μας. Που τον είχα σε όλο το γυμνάσιο και το Λύκειο. Τον αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην μας ακούει, γιατί είχαμε ακούσει αυτά τα ελληνικά. Που μου έμαθε καλά ελληνικά και όχι αυτά τα ελληνικά. Αυτό ακριβώς. Ήρθε η ώρα όμως να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εσύ ακούς την φράση «μαύρη αγορά», τι σου έρχεται στο μυαλό? «Μαύρη αγορά» μου έρχεται οι αγορές που γίνονται, ας πούμε, ναι. Χωρίς να υπάρχουν τα ανάλογα χαρτιά, τα ανάλογα... Λάθος. Γύρω από την νομοθεσία, ας πούμε. Δεν τέτοιο. Είναι σωστό. Όχι, η δεν ελληνική είναι. Τηλεόραση έρχεται να σου φέρει την σωστή. Βραβείο Μαύρη Αγορά. Γιατί τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από τις πρώτες μέρες. Αυτό τις που μέρες. Λέμε τις μαύρες αγοράς από μαύρους το αγοράζει. Η Μαύρη Αγορά λοιπόν είναι όπως είναι η Chinatown που έχει Κινέζους. Εκεί έχει μόνο μαύρους. Η Μαύρη Αγορά δεν είναι η παράνομη αγορά. Όχι, είναι η αγορά των μαύρων.
Δεν είναι η παράνομη αγοραπολισία, είναι black η αγορά market. Των μαύρων. Μάλιστα. Ναι, black market, κατάλαβες. Άρε, Ελένη, τι έχει πει το στόμα της. Εγώ τώρα νομίζω το ότι πρέπει, ξέρεις τι, πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή. Βέβαια, μετά θα μας κυνηγάει και η Ελένη και η Μαρία εκεί πέρα. Και ο Αλφα και όλοι, ναι, όλοι. Δεν χρειάζεται. Να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Ελένη από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί θες να φύγω καμένος από εδώ? Όχι, εντάξει, άστο, άστο. Όχι, εντάξει. Θα καθόμαστε σπίτι και θα τα ακούμε μόνοι μας. Θα σε πάω και ταξίδι. Τώρα που λέγαμε για τον Burger Fest, λοιπόν, που θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ήξερες εσύ, ρε παιδί μου, όταν ακούς τη φράση νομική Θεσσαλονίκη, τι σου έρχεται? Η σχολή της νομικής στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είναι, βραβείο νομική Θεσσαλονίκης. Ελένη, είσαι θεά. Αυτό είναι απλό. Ευχαριστώ. Το γνωστό. Σε αγαπάει όλη η νομική Θεσσαλονίκη. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα. Λέω, πού είναι αυτή η περιοχή, ρε γαμώτη. Κατάλαβες. Είναι περιοχή της Θεσσαλονίκης που έχει μέσα και τη σχολή και τη λένε νομική. Ναι. Δεν μπορεί. Αλήθεια, τώρα έψαχνε να βρει ποιο χωριό είναι, ποια περιοχή. Τη στέλνανε τότε mail. Ναι. Και τα διάβασε στον αέρα. Πόσα παιδιά έχει η Ελένη Μενεγάκη? Τέσσερα. Τέσσερα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ο Άγγελος, εύλογο, η Λάουρα, νομίζω. Το μικρό. Έχω μια εύλογη απορία, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, όταν τα παιδιά της, ναι, πάνε. Θα μεγαλώσουν και θα θέλουν ενδεχομένως να πάνε να σπουδάσουν. Και μπορεί να της πει η κόρη της, η Λάουρα, μόνο αυτή ξέρω. Η κόρη της, η Λάουρα, ότι μαμά θέλω να πάω στην νομική Θεσσαλονίκη. Θα ψάξει να βρει που τη σπίτι νοικιάζονται εκεί. Θα ψάξει να τη βρει σπίτι εκεί στο χωριό νομική Θεσσαλονίκη. Θα πατήσει στη χρυσή ευκαιρία νομική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και μετά θα τη ρωτήσει κιόλας. Και τι θες να σπουδάσεις? Ωραία, το μέρος το βρήκαμε. Κομμότρια στην νομική Θεσσαλονίκη. Αχ, λοιπόν. Άρα, Ελένη. Θα σε πάω τώρα. Αχ, Ελένη. Επειδή ταιριάζει πάρα πολύ με τον Θανάση Περιβολιώτη που έρχεται σε λίγο, ήρθε η ώρα να ακούσεις το βραβείο Ο Πούτσι και ο Πότσι. Αχ. Το βραβείο Ο Πούτσι και ο Πότσι. Για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, είναι μια ευγενική προσφορά. Μια ευγενή προσφορά από το κανάλι της Καλαμάτας, από τον κύριο της Καλαμάτας που κάνει την αθλητική την εκπομπή. Ένα χειροκρότημα για αυτόν τον κύριο, γιατί είναι θεούλης. Είναι μικρός θεός. Είναι. Και ο συγκεκριμένος ο κύριος. Ναι, και ο συγκεκριμένος ο κύριος, θέλω να σου πω, έχει νευριάσει γιατί κάτι κάνανε στον Πούτσι και στον Πότσι. Να σκάσει είναι. Δώσ' τον Βάσο Καλαργύρο. Αφήσει εκτός αποστολής και τον Πότσι και τον Πούτσι. Και τον Πότσι και τον Πούτσι. Ποιος είναι ο Πούτσι? Και ο Πούτσι. Ο Πούτσι και ο Πότσι. Ο Πούτσι και ο Πούτσι. Ο Πούτσι και ο Πότσι. Ποιοι είναι. Ο Πούτσι και ο Πότσι. Ποδοσφαιριστές του Παναργιακού. Αλλιώς ο Πούτσι και ο Πούτσι. Ο Πούτσι έρθει στην Καλαμάτα πέρυσι. Ένα παιδάκι. Όχι, κοντός ο Πούτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Star Κεντρικής Ελλάδας που μας δέχτηκε εδώ στο Star FM 97,1. Γιατί μετά από αυτό, όχι μόνο θα χτυπήσει το τηλέφωνο από τον ΟΑΕΔ, νομίζω ότι θα φωνάξει security για να μας διώξει η διοίκηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάσο Καλλιεργιούρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε όμορφα, ήταν ωραία. Εγώ φοβάμαι μην ανοίξει τώρα είναι η πόρτα. Και πολλές. Όπα, κάτσε μισό λεπτάκι. Είναι Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς Περιστερίου Θεσσαλονίκης. Σταυρού. Όλο και σε μία ώρα από αυτές να κάτσουμε και να λέμε δώστε καλέ, δώστε και σώστε την επόμενη σεζόν που θα έχουμε μείνει χωρίς δουλειά. Να τα. Μα βγάλαμε τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε μείνει χωρίς δουλειά. Αφού είναι ποδοσφαιριστές, δεν είπε ο άνθρωπος. Θα σου εξηγήσω εγώ τώρα που θα πει για άλλους ανθρώπους. Είχε την ίδια απορία και η συμπαρουσιάστρια, νομίζω ότι ήταν αυτή. Συμπαρουσιάστρια λέει ότι είναι γλάστρα, είναι αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα και η συμπαρουσιάστρια το ίδιο ρώτησε. Ποιος είναι ο Πότσι και ο. Πούτσι. Ο Πούτσι και ο Πότσι. Ποιοι λοιπόν, είναι οι Πούτσι είναι Πότσι? Είναι ποδοσφαιριστές. Έρε να το πω λάθος και εντάξει, να γελάσουμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε και τον Θανάση τον Περιβολιώτη, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Θανάση, πάμε να τον ακούσουμε. Πες μας λίγο για τον Πούτσι και τον Πότσι, σε παρακαλώ. Αλλά πριν μας τα πεις όλα αυτά, πάμε για το starsports.gr. Συνεχίζει αθλητική ενημέρωση, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Star Sport με τον Θανάση Περιβολιώτη. Αχ,
εδώ τελικά είμαστε. Ο Θανάσης Περιβαλλοντής δεν μας είπε για τον Μπούτσι και για τον Μπότσι. Ας αλλάξουμε θέμα, παρακαλώ. Λοιπόν... Θα σε πω σε άλλα βραβεία τώρα. Εμείς εδώ έχουμε το χωριό, το Γοργοπόταμο. Ναι, φυσικά. Δεν λέγεται Γοργοπόταμος. Πώς λέγεται? Μη κοπελιά από αυτά τα παιχνίδια το βρες τη λέξη, θα μας πει πώς λέγεται. Και η Σοφία από τον... αυτή τη λέξη πολύ μπερδεύει, όπως λέω. Για βοηθήστε με. Υδροπόταμο. Υδροπόταμος, παιδιά. Στην τηλεόραση ξέρουν πώς λένε το όπαν στις ειδήσεις, αλήθεια θα είναι, να. Ορίστε. Υδροπόταμο. Υδροπόταμο. Δηλαδή, Γοργοπόταμος είναι το Γοργό ποτάμι. Ο υδροπόταμος είναι το ποτάμι με το νερό. Ναι, γιατί υπάρχουν και ποτάμια χωρίς νερό. Νερό. Μπορεί να έχει εξαντληστεί, ναι. Μπορεί να γίνει ένα κάτι, είναι something. Μπορεί να γίνει μια κατολίσθηση και να μην περνάει νερό, αλλά ένα ακόμα ποτάμι. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Τι συμβαίνει, okay. Να πάρουμε τον National Geographic να μας πει. Αλλά πριν πάρουμε τον National Geographic, θέλω να σου πω εγώ κάτι τώρα. Αν σου έλεγα τη λέξη τραγουδιστής. Έτσι. Τι θα σου έρχονταν συνώνυμη λέξη. Όχι συνώνυμη, μια λέξη που κολλάζει δίπλα στον τραγουδιστή. Οικονομόπουλος. Όχι πρόσωπο, μάνα μου. Όχι, εγώ αυτό θέλω να πω. Καλέ, να... Ναι, ρε, μου μικρόφωνο. Το βραβείο, μάνα. Μικρόφωνο. Όχι. Όχι. Οι τραγουδιστές έχουν να κάνουν με τη βενζίνη. Ορίστε. Με τη βενζίνη, ναι, το είχε πει. Τη λοιπόν, βενζίνη είναι κάνουμε... που κινούμε τα αυτοκίνητα. Έτσι, βρουμ, βενζίνη. Βρουμ, 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 αυτό. Θα σε πάω λοιπόν εγώ σε ένα flashback τώρα. Στις εποχές των βραβείων Αρίων. Τι θυμήθηκα εγώ τώρα. Πω, παιδιά, τα θυμάστε. Μέγκα με Πασόκ ένα πράγμα. Τώρα... Λοιπόν, Ελλάδα με Πασόκ ένα πράγμα. Λοιπόν. Καθόμασταν τώρα και τα κοιτάγαμε σαν χαζί, έτσι. Ποια. Ήμασταν κολλημένοι εκεί τότε. Τα Αρίων. Πολύ φυσικά. Δυνατά. Και θυμάμαι και. Γιατί δεν μπορώ να μπω στο email, τέλος πάντων εκεί. Και θυμάμαι και ο Σαδηγουλόπουλος με την Πακοδίμη που τα παρουσίαζαν πάρα πολύ καλή και χρόνια τα παρουσίαζαν. Και τι έγινε λοιπόν εκεί. Συνδέσανε, λέει, τους τραγουδιστές με τη βενζίνη. Θέλω να προσέξεις ακριβώς το συγκεκριμένο κομμάτι. Δώστε το, κυρία Καλλιεργύρου. Πέτυχε το στιχουργό, δεν θα υπήρχαν τα τραγούδια να τραγουδήσουν τραγουδιστές. Και φυσικά χωρίς τους τραγουδιστές δεν θα είχαμε βενζίνη. Και χωρίς αυτή τη βενζίνη δεν θα είχαμε το ελληνικό τραγούδι που όλοι αγαπάμε. Χωρίς τους τραγουδιστές δεν θα είχαμε βενζίνη. Οπότε λοιπόν, μην πάτε σε βενζινάδικο. Απλώς βάλτε λίγο έναν Οικονομόπουλο και θα γεμίσει το τεπόζιτο. Χωρίς τους τραγουδιστές. Να πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο έξω. Βενζίνη. Αυτό στα μάξι. Ήθελε να πει άλλη λέξη. Άμα ισχύει αυτό που σου είπα, θα με πας Αθήνα βόλτα. Όλη την ώρα Οικονομόπουλο. Όλη την ώρα Οικονομόπουλο θα παίζουμε. Αλλά και να ισχύει αυτό. Όχι να ισχύει, τι λέω κι εγώ. Κάθομαι και σκέφτομαι τι άλλη λέξη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, ας πούμε. Χωρίς τραγουδιστές, μάλλον λέει, δεν είχαμε βενζίνη και χωρίς τη βενζίνη δεν θα είχαμε, λέει, το ελληνικό τραγούδι που έχουμε σήμερα. Ότι δηλαδή η ελληνική μουσική βιομηχανία πάει με βενζίνη, δεν πάει με πετρέλαιο. Ναι. Θα μου πεις εδώ η χώρα πάει σε τυχελώνα, τουλάχιστον το τραγούδι πηγαίνει με βενζίνη, δεν πειράζει. Σωστό και αυτό. Μάλλον έκανε λάθος ο Σεδεγουλόπουλος. Αλλά και πάλι δεν μου κολλάει, ρε παιδί μου, πώς, τι άλλο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ναι, με τους τραγουδιστές. Με όλους τους τραγουδιστές. Με έναν τραγουδιστή και συγκεκριμένα τον Πάνο Κιάμο. Μάλιστα. Θέλω να προσέξεις αυτό που είπε σε συνέντευξή του πριν από χρόνια. Ήταν από τις πρώτες του συνεντεύξεις. Και είναι το βραβείο Το Τραγούδι και οι Αναπτήρες του Κιάμου. Συνδυάζει το τραγούδι με τους αναπτήρες. Δώστε το, κυρία Καλλιεργύρου. Ποιος ήταν ο πρώτος σου έρωτας, θυμάσαι? Ο πρώτος μου έρωτας ήταν το τραγούδι. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι με έναν αναπτήρα. Από τότε που θυμάται, λέει, τον εαυτό του, ήταν με έναν αναπτήρα. Γι' αυτό ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Λαλ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 α
γίνεσαι τραγουδιστής, μάνα μου. Γιατί τι έχουν πάθει και τα δηλώνανε αυτά τότε? Τι είχε πάθει ο αγαπημένος λατρεμένος Πάνος και Άμος και είπε ότι... Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είπε, είχα. Επειδή είχα αναπτύρες, λέει, γι' αυτό ήταν έρωτας, λέει, το τραγούδι. Ερωτεύεσαι εσύ, εσείς, κυρία Καλλιεργέρα, μα πιάστε αναπτύρες, ερωτεύεστε το τραγούδι. Γελάτε. Τι να κάνω. Δηλαδή, κάτσε να το σκεφτώ. Πιάσε σαν εικόνα να το κάνω. Να δούμε, θα γίνει δηλαδή, σε εικόνα. Το κάνω έτσι. Και... Ναι. Ερωτεύομαι δηλαδή, εσύ τραγούδι, πρέπει να είσαι έτσι συνέχεια. Κατευθείαν αυτόματα. Σκέψου τώρα πόσα τσιγάρα πρέπει να ανάβει την ημέρα για να το χρησιμοποιεί. Να. Άναψε, ό,τι βρει μπροστά σου, άναψε το. Μήπως ήθελε να συνδυάσει το ότι
τον αναπτήρα, τον συνδυάζει με το τσιγάρο, το οποίο τσιγάρο το κάνει άμα έχει νταλκά και. Τον νταλκά τον έχει όταν σου δημιουργεί τον μπουζούκι. Μπράβο, τον νταλκά τον έχει όταν ακούς νταλκαδιάρικα τραγούδια και άκουσε νταλκαδιάρικο τραγούδι και μετά έγινε τραγουδιστής. Και γιατί και δεν είπα από μικρό ήθελα να γίνω τραγουδιστής, μάνα μου να τελειώνουμε. Άντεντε. Μέσω Λαμίας το πήγε. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει. Και αυτό είναι και το επόμενο βραβείο και το τελευταίο για σήμερα. Το βραβείο Φωτιά θα πέσει να μας κάψει. Θέλω να προσέξεις. Ναι. Και θέλω να σου κάνω πρώτα μια ερώτηση. Πότε έγινε η Σταύρωση του Χριστού? Με ρωτάς εμένα τώρα τέτοιο πράγμα. Πότε έγινε η Σταύρωση του Χριστού, Βάσο Καλαργύρου? Εκεί ρωτώ και το λέω. Βάσκε Πανοπούλου. Μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν. Ναι. Προφανώς. Άμα ήταν προ Χριστού, δεν θα ήταν η Σταύρωση του Χριστού, δεν είναι κάποιο άλλο. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι, ημερομηνία. Δεν τη δίνουμε όμως ακριβώς για να μην τρομάξει ο κόσμος. Γενικότερα παραθέτει τα γεγονότα ένας άνθρωπος. Της τηλεόρασης. Παραθέτει, συγγνώμη, μην το δίνετε ακόμα, σας παρακαλώ. Παραθέτει τα γεγονότα εκείνης της εποχής, της ημέρας συγκεκριμένα. Ναι, τι έγινε και με πώς τη Σταύρωση. Έγινε. Ναι. Ακριβώς. Καλέ, ναι, λες και ήταν εκεί. Να του τσούπισε και μόνο που το σκέφτηκα. Λες και ήταν εκεί. Ωραία, για πάμε να το ακούσουμε. Να δούμε. Πότε σταυρώθηκε ο Χριστός? Αυτό μπορώ και να το ξέρω, αλλά τώρα με έχει κομπλάρει. Τα τρία άστρα, οι τρεις μάγοι, στη Φάτνη. Και δεν το γράφει μέσα η Αγία Γραφή ότι όταν σταυρώθηκε ο Χριστός ήρθαν οι μάγοι με τα δώρα και το νερό. Οι μάγοι ήταν όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να πήγαν να του δούνε, α, πέθανε, να πάρουμε τα δώρα πίσω. Τρόικα μπορεί να ήταν και αυτή, δεν το ξέρεις. Παιδί μου, η Φάτνη, οι τρεις μάγοι και τα δεν δώρα. Δεν το πιστεύω τα... αυτό που μου λέτε. Ήταν στη εγώ γέννηση πιστεύω την του κυρία Χριστού. Βέρα Λάμπρου. Ήταν στη γέννηση του Χριστού. Δεν το πιστεύω αυτό. Ήσουν εκεί και το αδέσαι, τον ξεγέννησες. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άντε, να μην θυμάσαι πότε ναι. γεννήθηκε ο Χριστός. Okay. Δεν έχουμε και ακριβή ημερομηνία. Πότε σταυρώθηκε μάλλον, συγγνώμη. Αλλά να μην μπορείς να διαχωρίσεις το ότι οι τρεις μάγοι και τότε με τη Φάτνη ήταν η γέννηση του Χριστού. Και εκ των υστέρων ήταν η Σταύρωσή του. Να σας πω λίγο κάτι. Δεν έχετε αυτά σκεφτεί δεν τα κάτι. Καταλαβαίνει. Δεν το... Είναι πρακτικά. Δηλαδή, δεν έχει σκεφτεί δεν και έχει κάτι, ζήσει, όμως. Μεγαλώσει και δεν έχει περάσει Χριστούγεννα, ας πούμε, η Βέρα η Λάμπρου. Δηλαδή, μπορεί να και ένα σταυρωμένο δίπλα, δεν το ξέρεις. Τα Χριστούγεννα τι γιορτάζουνε. Δεν ξέρω στο σπίτι της. Yeah. Αλλά εσύ δεν σκέφτηκες κάτι. Ο Jesus Christ έζησε μόνο 33 χρόνια. Ναι, αυτό άρα το πότε πέθανε ο Χριστός το 33 μετά Χριστόν. Αυτό. Πόσο μυαλό πια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σας παρακαλώ. Διάλειμμα, σας παρακαλώ. Διάλειμμα.